Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Εγώ είμαι η Σπυριδούλα και μαζί μου είναι η Σοφία. Σήμερα θα κάνουμε ένα ξεχωριστό μάθημα, ένα πρωτότυπο μάθημα για την ελληνική νοηματική γλώσσα. Θα μάθουμε πού γίνονται τα νοήματα, σε ποιο χώρο. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όπου θέλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος νοηματικός χώρος που είναι η θέση των νοημάτων. Τώρα όμως πρώτα θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο και μετά θα συζητήσουμε. Λοιπόν, εσείς που είδατε αυτό το βίντεο, που το παρακολουθήσατε, τι καταλάβατε, τι παρατηρήσατε. Μπράβο, πολύ σωστά. Δείχνει κάποια νοήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά από το κεφάλι, πολύ αριστερά, πολύ χαμηλά και έτσι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ούτε καν να τα δούμε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να κινούμαστε μέσα στον νοηματικό χώρο, στον επιτρεπτό χώρο που νοηματίζουμε. Για κοιτάξτε. Το κορίτσι που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια έχει ένα πλαίσιο το οποίο δείχνει σε ποιο χώρο γίνονται τα νοήματα, ποιες είναι οι θέσεις τους. Πρέπει λοιπόν πάλι να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με το σωστό τρόπο που δείχνουμε τα νοήματα. Για να το δούμε. Μπράβο. Πολύ σωστά. Τώρα μπορώ να διακρίνω και να καταλάβω τα νοήματα του, ακριβώς τι ήθελε να μας πει. Τώρα θα δούμε κάτι ακόμα. Τι? Τώρα θα μάθουμε τις θέσεις του νοηματισμού. Δηλαδή, πού κάνουμε νοήματα. Όλα λοιπόν τα νοήματα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας έχουν τη θέση τους. Για να δούμε λοιπόν ένα παιχνίδι. Θέλετε να παίξουμε? Θα σας δείξουμε λοιπόν μία αφίσα. Θα σας δείχνω με τις θέσεις του νοηματισμού και εσείς θα προσπαθείτε να βρίσκετε νοήματα που γίνονται σε αυτές τις θέσεις. Αρχίζουμε. Το κεφάλι λοιπόν η πρώτη θέση. Θέλεις να βρω μερικά νοήματα, που γίνονται στη θέση. Καπέλο. Άλλο, έξυπνη. Και τα γυαλιά. Μπράβο, πολύ σωστά. Πάμε στην επόμενη, λοιπόν, στη δεύτερη αφίσα. Δείχνουμε το λαιμό. Βλέπετε? Λαιμός. Πρέπει να βρω εγώ λοιπόν τρεις λέξεις που να γίνονται σε αυτή την περιοχή. Κρέας. Πολύ σωστά. Γλυκό. Σωστά. Και διψάω.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Άλλη θέση, λοιπόν. Κορμός. Πρέπει να βρω λέξεις που να γίνονται στην περιοχή του κορμού, μάλιστα. Άνθρωπος. Θυμός. Σωστό. Και χαρά, βέβαια. Πολύ ωραία. Είναι όλα στη θέση του κορμού. Μπράβο. Πάμε στην επόμενη αφίσα. Μπράτσο, λοιπόν, τώρα. Για κοιτάξτε. Δείχνει η αφίσα το μπράτσο. Πρέπει να βρω λέξεις στο μπράτσο, λοιπόν. Γιατρός. Νοσοκομείο. Και εμβόλιο. Μπράβο. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Καρπός, λοιπόν. Η αφίσα δείχνει τον καρπό. Πρέπει να βρω τρεις λέξεις, νοήματα. Μάλιστα. Ρολόι. Μπράβο, πολύ ωραία. Ποδόσφαιρο. Και κλωτσάω, βέβαια. Και φυλακή. Τέλεια, καταπληκτική είμαι. Μπράβο. Η επόμενη θέση. Παλάμη, λοιπόν. Παλάμη. Στην παλάμη τρία νοήματα, λοιπόν, πρέπει να βρω. Ξενοδοχείο. Σωστά. Υπάλληλος. Πολύ ωραία. Και γράφω. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα προχωράμε. Αμέσως βρήκα όλα τα νοήματα. Μπράβο μου! Τώρα τι θα κάνουμε. Είναι πιο δύσκολο, λες. Θα βρούμε νοήματα στον ουδέτερο χώρο. Να τι και αφίσα. Να πω. Ταξιδεύω. Κολυμπάω. Πολύ ωραία, σωστά. Και περπατάω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε τώρα, εγώ βρήκα τι θα κάνουμε. Θα σου πω, θα παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Και εσείς μπορείτε να το παίξετε από το σπίτι σας. Να το παίξετε μαζί με τους γονείς σας. Τι θα κάνουμε, λοιπόν. Θα πάρουμε ένα χαρτόνι. Ένα χαρτόνι ή χαρτί του μέτρου. Και θα φτιάξουμε το σχήμα ενός ανθρώπου. Από τη μέση και πάνω. Κοίτα εδώ. Έχω φτιάξει κι εγώ ήδη ένα χάρτινο ανθρωπάκι. Και πάνω του, βλέπετε, υπάρχουν βέλκρο. Είναι ένα ειδικό στο οποίο μπορούμε να κολλήσουμε και να ξεκολλήσουμε πολύ εύκολα τις εικόνες που θα βάζουμε. Αν εσείς στο σπίτι δεν έχετε βέλκρο, που δεν πειράζει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελοτέιπ, ακόμα και τσίχλα, οτιδήποτε. Τα δικά μας είναι έτοιμα. Βλέπετε αυτό το χώρο στο χαρτόνι, μπροστά από τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι για να δείξουμε τον ουδέτερο χώρο. Ας το τοποθετήσουμε εδώ. Είναι έτοιμο, λοιπόν. Το έχουμε τοποθετήσει. Τώρα τι θα κάνουμε. Εσείς, παιδιά, μπορείτε να ψάξετε από το ίντερνετ, από ένα βιβλίο, από περιοδικό, εικόνες και να τις κόψετε, να τις συγκεντρώσετε και από αυτές τις εικόνες να δείτε ποιο είναι το νόημα και ποια είναι η θέση που το νοηματίζουμε και ανάλογα που ταιριάζει να τις τοποθετήσετε σε αυτό το ανθρωπάκι. Εγώ όμως, Σοφία, έχω έτοιμες τις εικόνες. Θα μου δώσεις, βεβαίως. Αυτές, λοιπόν, οι εικόνες δείχνουν
κάποια νοήματα. Θα πρέπει να δούμε πού είναι οι θέσεις τους. Θα αναλάβεις εσύ να τις βάλεις. Λοιπόν, για να δούμε. Κρέας, λοιπόν. Θα το βάλω στο λαιμό, γιατί το κρέας πηγαίνει στο λαιμό. Η θέση του νοηματισμού του είναι ο λαιμός. Ο άνθρωπος. Είναι στο στήθος, στον κορμό. Δυνατός. Δύναμη. Στο μπράτσο βέβαια. Μπράβο. Το νόημα για αυτή την εικόνα είναι θάλασσα. Α, είναι στον ουδέτερο χώρο. Η εικόνα δείχνει ξενοδοχείο. Είναι στην Παλάμη. Το νόημα για το κορίτσι που πάει στο πρόσωπο. Στο κεφάλι. Και τελευταίο είναι η φυλακή. Θα το βάλω στον κάρπο. Σωστή, σωστή, ολόσωστη. Θα τα βγάλουμε. Τι έγινε, έχεις ιδέα. Τι θα κάνουμε, διαγωνισμό. Ποιος θα βάλει πιο γρήγορα. Εμείς οι δύο θα κάνουμε διαγωνισμό. Δώσ' τους να αρχίσουμε. Έτοιμο λοιπόν. Λοιπόν και τώρα αρχίζει τι ο διαγωνισμός. Εμείς οι δύο θα διαγωνιστούμε να δούμε ποιος θα κερδίσει. Χρειαζόμαστε εικόνες, ορίστε. Αρχίζουμε λοιπόν. Είστε έτοιμοι, μας βλέπετε. Ένα, δύο, τρία, ξεκινάμε. Τα κατάφερα! Τελείωσα! Για να δούμε λοιπόν. Έχασα ή κέρδισα. Για να δούμε. Για να δούμε. Τα γυαλιά είναι σωστά. Είναι τοποθετημένα και τα βιβλία στην Παλάμη. Σωστά. Ο γιατρός είναι τοποθετημένο στο μπράτσο. Σωστά. Το γλυκό είναι τοποθετημένο σωστά. Το ρολόι σωστά. Ο θυμός είναι τοποθετημένο στον κορμό. Και η Καμίλα στον ουδέτερο χρόνο. Μπράβο μου! Να δω κι εγώ. Το νερό. Στο πρόσωπο, σωστά. Το ποδόσφαιρο, σωστά. Στον καρπό. Το δάσος στον ουδέτερο χώρο, μπροστά μας, σωστά. Τα ρούχα, πολύ ωραία, στον κορμό. Το εμβόλιο. Πολύ ωραία, στο μπράτσο. Και το γράφω στην Παλάμη. Αυτό, μήπως το ξέχασες. Οχ, το ξέχασα. Πού θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε, είναι το ρήμα διψά και θα το βάλουμε στο λαιμό. Μπράβο, Σοφία. Άργησες, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τα καταφέραμε. Σημαντικό, λοιπόν, ότι τα καταφέραμε και είμαστε σωστοί. Μπράβο. Λοιπόν... Μπράβο σε όλους, μπράβο και σε εσάς. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και να μάθατε για την νοηματική γεια σας και
και θα σας δούμε πάλι.